Ναι, πάμε στην εικόνα, στο βίντεο που έγινε viral, Δημήτρη, στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, αυτές τις, δηλαδή από χτες, κυκλοφορεί παντού αυτό το βίντεο. Το είδαμε χθες στο διαδίκτυο, όντως ένας ένικος πολυκατοικίας έβλεπε τον άνθρωπο αυτόν, τον Τελιβερά, να προσπαθεί να περάσει το χήμαρο. Ο άνθρωπος αυτός παρασύρθηκε και τον βλέπετε ότι παρασύρεται από τα νερά και τουλάχιστον 100 μέτρα προσπαθεί να σώσει τη ζωή του. Τουλάχιστον 100 μέτρα το λέω και πάλι, γιατί ένας χήμαρος ο οποίος δημιουργήθηκε από μια βροχή τουλάχιστον 10 λεπτών. Δεν ήταν και στο γύρισμα τον μπλακώνει το μηχανάκι, δηλαδή νομίζεις ότι θα τον... Ο άνθρωπος προσπαθεί να σώσει το μηχανάκι του και την περιουσία του, αλλά βλέπει ότι είναι μάταιο, αφήνει το μηχανάκι, σε λίγα λεπτά το δούμε από εδώ και πέρα και το αφήνει να το ναι, εγώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω, γιατί και χθες αυτό συζητούσαμε, Δημήτρη, και έλεγες ότι αυτό έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάμε για μια το πέτυχε στο δρόμο δηλαδή. 10 λεπτών. Ο άνθρωπος είχε ξεκινήσει να κάνει μια παράδοση προφανώς, τον έπιασε νεροποντή, δεν περίμενε κανείς ότι θα συμβεί τέτοιο πράγμα, αλλά μέσα σε 10 λεπτά, κοιτάξτε τι συνέβη. Απίστευτο. Πάντως, ο άνθρωπος είναι καλά, δεν τραυματίστηκε ευτυχώς, αν και το βλέπουμε ότι κινδύνευσε αρκετά, γιατί υπήρχαν και αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, υπήρχαν κολονάκια, θα μπορούσε να χτυπήσει, ευτυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο και ας ελπίσουμε ότι θα ξαναγίνει. Και να πω και κάτι, μίλησα και με κάποιους ανθρώπους που μεταφέρουν φαγητό σε τέτοιες καιρικές συνθήκες, καλό είναι και εμείς να μην παίρνουμε τηλέφωνο να μας φέρνει φαγητό. Ας μείνουμε και μια ώρα παραπάνω. Αλλά και οι καταστηματάρχες, Δημήτρη μου, πάνω απ' όλα. Δηλαδή πρέπει να κλείνει αυτή η υπηρεσία εκείνη την ώρα. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι σπίτι του, να μην έχει και αντιληφθεί κιόλας τι γίνεται έξω. Οπότε η ευθύνη θα πρέπει να ξεκινάει από εκεί, από τους ιδιοκτήτες. Πάντως όσα παιδιά δουλεύουν σε τέτοια ταχυφαγεία ή σε τέτοια καταστήματα εστιατόρια και μεταφέρουν φαγητό, σκέφτηκαν να ήταν ο άνθρωπος αυτός να ήταν στη θέση τους. Μάλιστα. Δηλαδή, ή να ήταν στη θέση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Είναι πολύ δύσκολο, τους έχουμε δει και το χειμώνα με τα χιόνια, πώς πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί να μεταφέρουν το φαγητό στα σπίτια με κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους. Μάλιστα.